Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Σας αρέσουν τα βιντεοπαιχνίδια? Βρισκόμαστε σήμερα στο Gameathlon, που είναι μια έκθεση για βιντεοπαιχνίδια, στο κλειστό γυμναστήριο του Taekwondo, στην Αθήνα, στο Φάληρο. Πάμε να δούμε λίγο τι μπορεί κανείς να βρει εδώ μέσα και να ρωτήσουμε τον κόσμο γύρω μας ποια βιντεοπαιχνίδια τους αρέσουν, ποιοι τίτλοι είναι αγαπημένοι τους και άλλα πολλά. Πάμε να δούμε. Όποιον δεν ξέρει τι έχει ντυθεί, τι έχει ντυθεί? Ψαλιδοχέρης και Τζόκερ. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς τι είσαι ντυμένη. Είμαι ντυμένη Νίταλη από το League of Legends. Ποια είναι τα αγαπημένα σας video games, τα αγαπημένα σας παιχνίδια? Εννοείς τώρα μέσα στα χρόνια κάτι παίζουμε τώρα, τι εννοείς? Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Τι σε αρέσει τώρα και τι παίζεις τώρα? Κοίταξε, εγώ παίζω πολλά single player. Δηλαδή, ναι, ξέρω εγώ, το God of War παίζω τώρα, ναι, δεν το είχα τερματίσει και το έχω πάρει τώρα, πολύ ωραίο. Και το έχω πάρει και στα ελληνικά, και είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εσύ, Joker? Εγώ RPG πολύ έπαιζα παλιότερα. Τώρα τελευταία άρχισα και έπαιζα Nier Automata, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αυτό το έχω ακούσει και θέλω να το παίξω, το Nier Automata. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραία μουσική, δάκρυσα να φανταστείς. Αλήθεια? Σε κάποια φάση, ναι. Zelda Breath of the Wild. Τώρα, παιχνιδάρα, μου αρέσει και εμένα πάρα είναι πολύ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Στο Gameathlon βρίσκουμε διαγωνισμούς, τουρνουά, περίπτερα από διάφορες εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών, κονσόλες, PC. Γίνονται τώρα e-sports, δηλαδή έχουν League of Legends, FIFA, Pro. Έχουν όλα τα δημοφιλή παιχνίδια εδώ πέρα και υπάρχει χιλιάδες κόσμος, πιτσιρικαρία, νέοι και όχι και τόσο νέοι. Και γίνεται χαμός. Δηλαδή πραγματικά. Εσύ παίζεις League of Legends? Ναι, παίζω League of Legends. Παίζω από τη τρίτη σεζόν. Το τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια έχω αρέσει, δεν παίζω τόσο πολύ. Αλλά ακόμη πιστεύω ότι αξίζει το challenge. Παίζεις άλλα παιχνίδια? Πέρα από LOL δεν έχω χρόνο να παίξω πολλά άλλα παιχνίδια. Αλλά άμα παίξω θα είναι offline games, όχι online. Τώρα πιο παλιά αγαπημένα διάφορα. Εντάξει, και online, ας πούμε, Counter έπαιζα πάρα πολύ, Counter-Strike, διάφορα. Εντάξει, αυτό. Ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι που θυμάσαι να παίζεις, μικρός? Το πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα κάτι στο Atari. Atari, σίγουρα, σίγουρα. Παλιά πράγματα. Ναι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, είσαι παλιά καραβά. Ναι, ναι, το έχω ακόμα το Atari. Και θα είναι ωραίο. Τα παλιότερα που έχω παίξει είναι στο Sega, Sega Saturn. Πολύ παλιό. Sonic, Duke Nukem. Παλιά, παλιά. Δεν είναι τα πρώτα σου? Τα πρώτα μου, ναι, ναι, ναι. Mr. Sinister. Και Miss Sinister από X-Men. Από X-Men, μάλιστα. Σας αρέσουν μόνο κόμικς και υπερήρωες ή παίζετε και βίντεο παιχνίδια? Μας αρέσει να κατακτήσουμε τον κόσμο, είναι πολύ απλό. Τα πάντα, από βίντεο παιχνίδια μέχρι άνιμε, cosplay βεβαίως, τα πάντα, από όλα έχει απαξές. Ποια είναι τα αγαπημένα σας παιχνίδια? Horizon Zero Dawn και Luigi's Mansion. Από τα τωρινά είναι αυτά, από παλιά? Από παλιά θα έλεγα το Final Fantasy 7. Μ' αρέσουν τα παιχνίδια στρατηγικής και από μικρή θυμάμαι από δημοτικό που έπαιζα τα πρώτα μου games ήταν strategy games. Πέρα από αυτό μου αρέσουν και απλά παιχνιδάκια ή πιο χαλαρά, π.χ. το Life is Strange, το αγαπώ, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Έχω παίξει και άλλα μικρότερα όπως ας πούμε το Undertale. Μου αρέσει βασικά ο Witcher. Μέχρι ideas. Ο Γκέραρτ Ορίβια είναι καταπληκτικός. Μ' αρέσουν όλα τα Zelda. Μ' αρέσει ο Super Mario. Και το Mortal Kombat. Αυτά. Α, ναι, και εννοείται από τα παλιά, για να θυμόμαστε και τη δικιά μας παππού σχολή. Planescape Torment, Baldur's Gate. Α, εντάξει. Κατάλαβες. Δεν είναι τόσο παλιά όμως. Εντάξει, τα έχουν κάνει χίλιες φορές remake. Και είμαι πολύ χαρούμενος που τα βγάλανε και για το Nintendo Switch. Είμαστε η Super Hero GR. Είμαστε μια ομάδα φιλανθρωπική. Πηγαίνουμε σε παιδάκια με ειδικές ανάγκες, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα και τους προσφέρουμε χαρά και χαμόγελα όλα αυτά που λοκερδώσουν. Ο Μίστερ και Μίση Μιστέρ που είδαμε πριν ήταν... Δεν είναι μάζι μαζί μας, ναι. Ναι, είμαστε, ναι, είμαστε μισή ομάδα. Η άλλη μισή ομάδα τώρα βγάζει φωτογραφίες. Θα τους πετύχετε. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε και θέλετε να βελτιώσετε τα ελληνικά σας, γίνετε μέλος μας στη σελίδα μας στο Patreon. Εκεί θα βρείτε απομαγνητοφωνήσεις γι' αυτό και πολλά άλλα επεισόδια, ασκήσεις στο Quizlet, Protection, η προστασία, επιβιώνω.
επιβίωνο. Και πολλά άλλα καλούδια. Σας περιμένουμε. Α, ναι. Ναι, δεν δε σε είδα εκεί πέρα. Ήμουνα στο WhatsApp, στην ομάδα μας. Στην ομάδα του Easy Greek στο WhatsApp. Και εσύ μπορείς να γίνεις μέλος αυτήν την ομάδα, αν μπεις στο Patreon. Πίσω μου βλέπουμε να παίζουν Fortnite, το παιχνίδι φαινόμενο με δεκάδες εκατομμύρια παίχτες, ειδικά παιδιά και νέους στον κόσμο. Παίζουν σε τεράστιες οθόνες όπως μπορείτε να δείτε και είναι πάρα πολύ λεπτές αυτές οι οθόνες, είναι φοβερές. Αυτό προσωπικά το παιχνίδι εγώ δεν το έχω παίξει ποτέ. Εδώ είμαστε στο περίπτερο των Nintendo Switch. Αυτή τη στιγμή κάνουν πρωτάθλημα Super Smash Bros. Και μάλιστα δήλωσα συμμετοχή σε αυτό, αλλά με καλέσανε για να παίξω και δεν το άκουσα και αποκλείστηκα. Ποιος ξέρει τι θα γίνει. Θα τους είχα πάρει τα βρακιά. Μάλλον. Ίσως. Όχι. Το δικό σου αγαπημένο βιντεοπαιχνίδι, υποθέτω ότι σου αρέσει το βιντεοπαιχνίδι για να είσαι εδώ. Το Spider-Man, και ντύνομαι και Spider-Man, απλά σήμερα έχει τύχει να κάνω μια παραλλαγή. Είναι ο αγαπημένος μου προφανώς. Αγαπημένο μου παιχνίδι και το Spider-Man στο PlayStation 4 που βγήκε. Το αφήνω να μιλήσει από μόνο του. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Αγαπημένο μου παιχνίδι γενικά στα franchise είναι τα Resident Evil. Αλλά πρόσφατα και εγώ με Apex. Apex Legends. Multiplayer. Ναι. Είναι τα παιχνίδια που με κρατάνε περισσότερες ώρες. Δεν τα βαριέσαι εύκολα. Ποιο είναι το πρώτο Resident Evil που έπαιξες? Κλασικά, το πρώτο που έπαιξα ήταν το 2. Στο PlayStation. Στο PlayStation, πρώτο. Ναι. Ξηδιά στο αδελφό μου. Από τότε κόλλησα. Και έχω παίξει όλα. Εμένα το αγαπημένο μου και franchise είναι γενικά το Witcher. Και το αγαπημένο παιχνίδι είναι το καινούριο, το 3. Λίγο καιρό αφού έμαθα για το release του 3, επειδή ήταν πολύ hype και όλα αυτά, λέω να δοκιμάσω τη σειρά. Τσέκαρα το 1, λέει ότι είναι unplayable λόγω battle system και τέτοια. Είδα το lore του, τσέκαρα λίγο τα βιβλία online. Έπαιξα το 2. Με το που μπόρεσα εκεί πέρα το 3, έχω δεν ξέρω και εγώ πόσες ώρες. Γενικά παιχνίδια τρόμου σ' αρέσουν? Τα λατρεύω. Τα λατρεύω και είναι κάτι που δεν υπάρχει τόσο πολύ πια. Δυστυχώς, οπότε δεν τα ξαναβρίσκεις. Και αναγκαστικά, για να έχουμε κάτι να κάνουμε, έχουμε πάει στα multiplayer παιχνιδιά. Και εγώ το έχω γυρίσει στα multiplayer δυστυχώς. Πιο πολύ League of Legends και λίγο Apex και εγώ μερικές φορές. Γιατί είμαι πιο πολύ του RPG, μου αρέσει πιο πολύ το RPG και το single player, γιατί χάνομαι πιο πολύ. Ενώ στα multiplayers, ειδικά εγώ που παίζω competitive ας πούμε, πρέπει να είσαι όσο focus πρέπει, δεν έχει όσο θέλεις. Εδώ είμαστε στον τομέα της έκθεσης που βρίσκονται οι καλλιτέχνες. Είτε αυτό πρόκειται για μάγκα, σκίτσα, είτε για merchandise. Όλοι οι cosplayers επίσης είναι μαζεμένοι εδώ. Πολύ πράγμα. Θα έλεγα τώρα συγκεκριμένα είναι το Metro Exodus. Το Metro Exodus. Αρέσουν τα FPS. Μ' αρέσει η ιστορία του. Πόσο είναι λίγο δραματική για παιχνίδι. Και είναι ρεαλιστικό πάρα πολύ. Ναι. Ότι το παιχνίδι δεν σταματάει καθόλου για σένα. Ό,τι κάνεις, το κάνεις εν ώρα του παιχνιδιού. Το μενού, όλα αυτά. Okay, δεν σταματάει ποτέ. Τι είστε εντυμένοι? Είμαστε από League of Legends. Draven και Sona. Πιο πολύ single player. Μ' αρέσει να έχει καλό story ένα παιχνίδι. Η ιστορία του Halo σαν ιστορία, Mass Effect, η τριλογία, Portal. Portal και τα δύο, ναι, υπέροχα. Ποιο είναι το πρώτο παιχνίδι που έπαιξες? Μιλάμε για arcade εποχές. Ναι. Ίσως από Super Mario, Pokemon, τέτοια που παίζαμε. Ναι, 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 κασέτες. Το πρώτο, θυμάμαι, ήταν στο Nintendo το παλιό. Ή το Super Mario ή το Mowgli θα πω. Γιατί και τα δύο ήταν πολύ δύσκολα. Μόγλι, Jungle Book, Παπάλαιο. Θα πω Overwatch. Κυρίως εγώ προσωπικά έχω μια μανία με το Overwatch και παίζω και λίγο PUBG. Τώρα προσπαθώ να μάθω λιγιντότα, αυτό. Συνήθως μπαίνουμε όλοι μαζί, συνεννοούμαστε και μπαίνουμε όλοι μαζί και παίζουμε. Μόνο. Παλιό παιχνίδι, XCOM 2, Starcraft. Το πρώτο. Πω, το θυμάμαι ακόμα. Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξες, Portal 1.
Δεν το έχω διαγράψει ποτέ από το κομπιούτερ. Το έχω εκεί σε μια γωνία να κάθεται. Είναι φοβερό. Δεν τολμάω. Ένα άλλο πολύ ωραίο που έπεσα, που σπάσω κεφαλιά, ήταν το Goof Troop. Με τον Goofy και τον Max. Ήτανε, έπρεπε να λύσεις γρίφους να περάσεις πίστες. Αλλά ήταν σε εκείνο το παλιό Nintendo που φυσούσε στην κασέτα για να μπει, τόσο παλιό. Από singing θα έλεγα τίποτα σε God of War. Σε PlayStation προφανώς. Αλλά ναι, αυτά. Τώρα ξεκίνησα. Αλλά βλέπω να μένω πολύ καιρό στο gaming. Σιγά σιγά βέβαια. Ήθελα να σας ρωτήσω και για το cosplay. Τώρα θα συμμετέχετε σε κάποιο διαγωνισμό? Έχει γίνει διαγωνισμός? Θα γίνει το parade. Είναι σήμερα. Πρώτη φορά λαμβάνω μέρος. Από ό,τι κατάλαβα, θα εμφανιστούμε κάποια δευτερόλεπτα στη σκηνή, θα δείξουμε λίγο τη στολή και θα κατέβουμε πάλι κάτω. Αυτό δεν είναι κάποιο διαγωνισμό. Αύριο διαγωνισμό. Ναι. Κατεπλό έτσι. Θα ανεβούμε απλά λίγο πάνω, 30 δευτερόλεπτα το max. Κάνουμε ένα κύκλο, θα μας δει ο κόσμος και αυτό. Ναι. Είσαι cosplayer? Ναι, είμαι cosplayer, μ' αρέσει το cosplay. Κάνω cosplay 4 χρόνια. Έχω κάνει cosplay πάρα πολλούς χαρακτήρες, πάρα πολλούς LOL χαρακτήρες, χαρακτήρες από anime. Τα social media μου είναι Angie Cosplay, για όσους θέλουν να τσεκάρουν τη δουλειά μου. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek. Μπήκαμε στο χαμό του Gameathlon, χορτάσαμε cosplay, χορτάσαμε games, χορτάσαμε παβούρα. Εσείς παίζετε video games. Ποιο είναι το αγαπημένο σας? Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και πείτε μας τα όλα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε και να μην χάσετε κανένα νέο μας. Και ευχαριστούμε φυσικά τους φίλους μας στο Patreon, τους υποστηρικτές και τα μέλη μας στο Patreon. Είσαστε καταπληκτικοί, γουστάρουμε, full. Να είστε καλά. Αυτά για αυτό το επεισόδιο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Μέχρι τότε, γεια χαρά! Ορίστε και η κάρτα. Ναι. Ναι. Έχουμε ένα θέμα.